nation. We don't need no God's control. No dark sarcasm in the classroom. Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο ραντεβού με τα πρόσωπα. Στον απόϊχο του φετινού καρναβαλιού που επί 3 εβδομάδες το Ionian Channel κάλυψε, νομίζω με επιτυχία, έχουμε σήμερα κάποια στοιχεία να αναφέρουμε, όπως είπα, στον απόϊχο αυτού του καρναβαλιού. Τα στοιχεία λοιπόν που μας δόθηκαν επίσημα μιλάνε για θεαματική άνοδο των αριθμών όσον αφορά τους επισκέπτες που ήρθαν στο νησί. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, τα επίσημα στοιχεία λένε ότι είχαμε μία αύξηση 20,6% των επιβατών στα πλοία που ήρθαν τις εορταστικές μέρες στη Ζάκυνθο, μία αύξηση 23% των αυτοκινήτων που έφτασαν στη Ζάκυνθο, των γεωταχή αυτοκινήτων που έφτασαν στη Ζάκυνθο τις ημέρες του καρναβαλιού, μία αύξηση 11% των ιδιωτικών λεωφορείων που ήρθαν στο νησί για το τριήμερο του καρναβαλιού, ενώ από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, τα ξενοδοχεία του κέντρου ήταν πλήρη, ειδικά το τελευταίο τριήμερο, ενώ άνοιξαν και μερικά περιφερειακά ξενοδοχεία και λειτουργήσαν. Ένα άλλο στοίχημα που έβαλε τόσο ο Δήμος όσο και η καρναβαλική ήταν το πώς θα στοιχήσει αυτό το καρναβάλι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που μπόρεσαμε να συλλέξουμε και δίνω ενδεικτικά κάποιες πόλεις με μεγάλες καρναβαλικές εκδηλώσεις, στην Κοζάνη ο προϋπολογισμός για το φετινό καρναβάλι έφτασε 220.000 ευρώ. Στην Ξάνθη και στο Ρέθυμνο, δύο πολύ μεγάλα επίσης καρναβαλικά γεγονότα, ο προϋπολογισμός ήταν 100.000 ευρώ. Στην Πάτρα, που βεβαίως έχει το μεγαλύτερο, το πιο φημισμένο και το πιο πολυπληθές καρναβάλι, ο προϋπολογισμός έφτασε 440.000 ευρώ. Και στη Ζάκυνθο έμεινε στις 60.000 ευρώ. Αυτή η σύγκριση των αριθμών, τόσο το πόσο πιο αυξημένα ήταν τα ποσοστά επισκεψιμότητας του νησιού, σε σύγκριση με το πόσο στήχησε το καρναβάλι, νομίζω ότι θα πρέπει να αφήνει ικανοποιημένους τους ανθρώπους και του επιμελητηρίου και του εμπορικού κόσμου της Ζακύνθου, γιατί, και βεβαίως τους ίδιους Ζακυνθινούς, γιατί απόλαυσαν ένα πλούσιο, φτηνό εντός εισαγωγικών καρναβάλι, το ευχαριστήθηκαν, αρκεί να πούμε ότι ένας στους τέσσερις κατοίκους του νησιού συμμετείχαν ενεργά ως καρναβαλιστές σε αυτό το καρναβάλι. Οι υπόλοιποι δε, τρεις στους τέσσερις, παρακολούθησαν οι περισσότεροι από τον δρόμο, από τα πεζοδρόμια, τα όσα έγιναν και οι υπόλοιποι βεβαίως από το Ionian Channel. Θέλω μαζί να θυμηθούμε εδώ τα καλύτερα στιγμιότυπα, τις καλύτερες στιγμές μάλλον, αυτού του φετινού καρναβαλιού και να ακούσουμε τον Δήμαρχο της Ζακύνθου να λέει ότι μπήκαμε ήδη στην περίοδο για το καρναβάλι του 2014. Yo no soy marinero.
Μουσική πράξη γάμου, 16 Μαρτίου 2013. Σήμερα, 16 Μαρτίου του 2013, πραγματοποιείται ο Βενετσιάνικος γάμος του Τζάντε του 16ου αιώνα του Αντώνη Μιλάνου. Της νύφης. Ένα μήνυμα λοιπόν, θα πάνε το μήνυμα παντού για τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας. Όλοι μαζί, ναι, θα τα καταφέρουμε. Thank you.
Πασάβη μου, σε μένα έπεσε ο κλήρος. Δύο λογάκια για να πω του νιόνιου που είχε κύρος. Τι να σου πρωτοθυμηθώ και τι να σου φωνάξω. Πάνω σε αυτό το φέρετρο θέλω κι εγώ να κλάψω. Ήσου καλός ασύζυγος. Είχες και δύο κόρες. Μα ευτούνες δεν την πάτρεψες. Είμαι γεροντοκόρος. Σπίτι, οικογένεια, δουλειά ήταν η ζωή σου. Μαούλησες, λέγανε, και τα είχανε μαζί σου. Μα απ' τη δουλειά σε διώξανε που μάζευε σκουπίδια. Ο ξένος έμεταξε όξι από τα κεραμίδια. Η χείρα σου εδούλευε μέσα στην εφορία, αλλά τη διώξανε κι αυτή. Χέρια είχε μακριά. Τι κόρε σου εσκέφτηκε να βγάλει στο κλαρί, μα η μία σου καστρώθηκε. Πατέρα μου, δεν θα δει το παιδί σου. Πάντω το παιδί σου, το κουνάκι σου, πατέρα μου. Και η Άννη δεν μουργεί. Επισκέπτες του νησιού μας, το πιο κεφάτο, το πιο χαρούμενο καρναβάλι, έλαβε τέλος. Το καρναβάλι του 2013 δεν υπάρχει πια. Η μάσκαρα κάηκε, ο καρνάβαλος κάηκε. Αλλά από σήμερα, από τώρα, αρχίζει το καρναβάλι του 2014. Γιατί εμείς εις Άκυνθο ξέρουμε να διασκεδάζουμε. Να διασκεδάζουμε με ένα μοναδικό τρόπο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετείχατε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Κράτησε πολλές μέρες και έδωσε χρώμα στην κρίζα ζωή μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Καρναβαλική Επιτροπή. Όλους όσους συμμετείχαν στα αμέτρητα γκρουπ των καρναβαλιστών. Θέλω να ευχαριστήσω τα σχήματα που συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Τους Ακυνθινούς, τον αντιδήμαρχό μου τον Άκη τον Αδικό, που έδωσε ψυχή το σώμα. Και αρχίζει και γίνεται πλέον το σήμα καναπτωθέν του Ακυνθινού καναβαλιού. Τους Ακυνθινούς και τις Ακυνθινές που συμμετείχαν και τους επισκέπτες του νησιού μας. Εσείς που επιλέξατε τη Ζάκυνθο, το νησί των ποιητών, των μεγάλων ποιητών, το νησί των συγγραφέων, το νησί του ονείρου, αλλά και το νησί της Μάσκαρας, του Καρνάβαλου, του Πίκολο, του Βενεσιάνικου Γάμου, του Πόβερο. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήρθατε και θα γίνετε οι κήρυκες για τον Αθηνό Κλέτη. Να είστε καλά και του χρόνου. Και του χρόνου Μάσκαρες!
θυμηθήκαμε λοιπόν μαζί τα μερικά από τα πιο ωραία κομμάτια του φετινού καναβαλιού. Εδώ θέλω να πω ότι πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε στο Σαρακινάδο να παίζεται η πρώτη από τις παραστάσεις που θα παρουσιάσει το θέατρο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερωτόκριτος του Σκουλικάδου, του Κουτρούλιο Γάμος, ένα έργο του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή που γράφτηκε το 1845, στην Καθαρέουσα βεβαίως τότε, το οποίο όμως έχει διασκευαστεί. Παίζεται, όπως είπα, πριν λίγη ώρα ξεκίνησε η πρεμιέρα, η πρώτη από τις παραστάσεις που θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 του Μάρτη, με 23 ηθοποιούς, μια παράσταση με μουσική, με πολύ χορό. Είχαμε παρουσιάσει εδώ από τα πρόσωπα πριν από δύο εκπομπές τις πρόβες που γίνονταν στο Σκουλικάδο. Παρακολουθήσαμε και τη γενική πρόβα λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η πρώτη παράσταση και είδαμε ότι όλα ήταν έτοιμα για να απολαύσουν οι Ζακυνθινοί ένα μουσικοχορευτικό θεατρικό έργο το οποίο συντελεστές μας υπόσχονται ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία, αλλά και εγώ ο ίδιος που το παρακολούθησα μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τι λέει η κυρία Αδριανή Μαρούλη, η χορογράφος, ο κύριος Σπύρος Δελγιανόπουλος, ο μουσικός που επιμελήθηκε την παράσταση και βεβαίως ο σκηνοθέτης, ο κύριος Μπάμπης Σιγούρος, λίγο πριν ξεκινήσει η απόψινή πρώτη παράσταση από μια σειρά που, όπως σας είπα, θα κρατήσει μέχρι τις 31 Μαρτίου. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε πριν λίγες ώρες στο θέατρο και πώς προετοιμάστηκαν όλοι οι συντελεστές για να απολαύσετε και να απολαύσουμε όλοι αυτή την τόσο ωραία, τόσο χαρούμενη, τόσο κεφάτη παράσταση. Καλέ μια άνθρωποι, πως γίνεται και πάλι του Κουτρούλιο Γάμος. Εδώ ζήλεψα τη δόξα σας, ζήλεψα που είσαστε τόσο πολύ. Διονυσία, τι γίνεται, είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι, ναι. Αρχίζουμε απόψε, έχουμε έρθει νωρίς για πρόβα και εντάξει. Είμαστε σε ένταση σίγουρα, αλλά μέχρι καλό, το δημιουργική θα χαλαρώσουμε και θα πάνε όλα καλά. Ωραία, την ώρα που βλέπουν οι τηλεθεατές την εκπομπή, εσείς ήδη παίζετε. Για πες μου, το Κουτρούλιο Γάμος, σε βλέπω λίγο ιδρωμένο. Κούραση πολύ κούραση. Και όχι μόνο σήμερα, 6 μήνες τώρα, έτσι. Mm-hmm. Δουλεύουμε πολύ όμως και θα πάμε καλά. Πολλά άτομα, πολύ μεγάλος θίασος, αλλά βλέπω ότι όλα πήγαν καλά. Από την περασμένη εκπομπή που κάναμε με τις πρόβες στο Σκουλικάδο μέχρι σήμερα, είδα όλα είναι στην εντέλεια. Το βασικό είναι ότι είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας, είμαστε αγαπημένοι. Και αυτό φαίνεται στις παραστάσεις. Αυτό είναι. Παρέα, Ευαγγέλη μου, είναι ό,τι πρέπει. Διονυσία, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λέω σε εσάς και σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να μας δει, να το απολαύσει, να μας στηρίξει. Θέλουμε και εμείς στήριξη. Έτσι, για να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε, εντάξει, αρέσει στον κόσμο. Είναι κάτι για μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα που γράφουμε είναι όλοι πανέτοιμοι. Την ώρα που θα δείτε την εκπομπή έχει αρχίσει η πρώτη παράσταση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι. Μέχρι τις 31 Μαρτίου. Μέχρι 31 Μαρτίου. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο Σαρακινάδο να δείτε του Κουτρούλι το γάμο. Γρήγορα, γρήγορα έρχονται πελάτες, του πείσμας, του καρίσματες, κόλους μαγερό. Σε τόνια στα δωμάτια, καθάρισε πατάτες, το καφέ την αλάμπη και ένα στράφι καθαρό. Σε νοτοχείο, λίπνου, ποντού και φαγητού, με θέανα τροπολέ. Για τα κομμωτέρι το καθεπτάζει.
Τίποτε, τίποτε δεν ακούω. Είσαι απαράδεκτος. Φαντάζεσαι να είχαν αρχίσει να καταφθάνουν πελάτε. Αγαπούσα. Δεν έχει αρκετά. Θέλουν να μιλήσει πολύ οι Αθηναίοι, τόσο οι δημοσιογράφοι και τα αποκριτέ των ξένων πρακτορείων, όπω η Γνάσο στο ξενοδοχείο του παπά, να αρχίσουν τι κακογλωσσιέ και να μου κάνουν το όνομα. Πάκουσε, μαθούσα μου. Τι να μου πει, ορίστε σε ακούω. Τι μπορεί να πει, αφού το ξέρει, πόσο παπά θα γίνει τούρκο, αν μάθει πώ βλεπόμεθα. Αδριανή Μαρούλη, με ένα νι. Όπως μου γράφει συνέχεια στο Facebook. Τα παιδιά τα είδα έτοιμα. Εσύ πώς τους είδες? Πανέτοιμοι είναι, ναι, τέλει. Και πολύ ωραία χρώματα. Ξετρελάθηκα. Τέλει είναι. Είδα, έκανες κάτι τελευταίες παρατηρήσεις. Έτσι πολύ. Σηκώνω χέρια ψηλά, γυρίζω γύρω-γύρω. Για βγάζω φωτογραφίες εγώ. Μάλλον, επίτηδες το κάνω. Κλαίω εντυπώσεις. Λοιπόν, για πες μου. Δύσκολη προετοιμασία, πολλοί κόσμος, αλλά. Είναι πολύ καλή όμως. Είμαστε όλοι μια αγροθιά. Έχουν πολύ κέφι τα παιδιά. Αγαπήσαν την κίνηση και πιστεύω ότι θα πάει ακόμα καλύτερα και για άλλες δουλειές. Θα έχουν από εδώ και πέρα και κίνηση και τραγούδι. Είναι, ξέρεις, αυτό πρόκληση για τους τοπίους. Ο χορός και το τραγούδι. Οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες χορευτές, να πούμε στον κόσμο. Όχι, βέβαια, δεν είναι επαγγελματίες χορευτές. Αυτό είναι. Γιατί ο κόσμος τους βλέπει έτσι να εντυπωσιακά να κινούνται, όχι. Θα νομίζω ότι είναι επαγγελματίες χορευτές. Όχι, όχι, δεν είναι επαγγελματίες. Αγαπάνε εμένα πάρα πολύ. Που είσαι επαγγελματίας. Εντάξει, είμαι επαγγελματίας, αλλά. Που είσαι δασκάλα. Έλα λοιπόν, ρε Γιώργο. Ναι. Δεν σε αφήνω να μιλήσει. Μ' αγαπάνε, με λατρεύουν και τα. Εγώ σ' αγαπάω. Αλλά στο Facebook όλο μου κάνεις παρατηρήσεις. Αφού γράφεις το όνομά μου με δύο νι, αφού δεν είμαι από την Άννα. Από την Άννα δεν είναι το Ανδριανή. Εντάξει, κυρίες και κύριοι, δεν είναι από την Άννα η Ανδριανή. Με ένα νι. Μου κάνει παρατηρήσεις συνέχεια. Ενώ τη γράφω εγώ ωραία λόγια, εκείνη μου λέει με ένα νι. Με ένα νι, ωραία, εντάξει. Έχουμε μια ωραία συνεννόηση. Όλα αυτά καλά. Εντάξει, εντάξει. Μην κάνω εγώ πάντα. Τα κοπλιμέντα, ο Θίασος, παρακαλώ. Ο Θίασος είναι ο πρώτος που παρουσιάσαμε και να χορεύει και να τραγουδάει και να παίζει. Και θέλω και εσένα που ασχολήθηκες μαζί για να μου πεις πόσο δύσκολο είναι αυτό που βλέπουν οι θέατες που κάνουν τα κορίτσια και τα αγόρια. Γιατί σου είπα, ο άλλος που το βλέπει θεωρεί ότι είναι επαγγελματίες χορευτές. Εγώ δηλαδή, όταν τους πρώτο είδα, έτσι νόμιζα. Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι για αυτό που λες. Γιατί το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Είναι το πρώτο μπράβο που μου είπε. Και πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και τους εμπνέω κιόλας γι' αυτό. Αν δεν εμπνέει ο χορογράφος τον μαθητή του ή τον χορευτή του, δεν μπορεί να βγάλει έξω την ενέργεια. Καλή επιτυχία από την αρχή μέχρι το τέλος και θα είμαι εδώ να σας δω και επισήμως. Τέλεια, στην πρεμιέρα μας, την Παρασκευή. Παρασκευή είναι σήμερα, σήμερα παίζεται η εκπομπή. Α, σήμερα είμαστε. Αλλά... επειδή εδώ πέρα έχουμε έρθει στην τελική πρόβα, θα παιχτεί η εκπομπή την ώρα που εσείς θα παίζετε την πρώτη σας παράσταση. Γι' αυτό είπα εγώ θα έρθω Σάββατο. Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία. Εντάξει, σας περιμένουμε. Καλή επιτυχία λοιπόν. Να είστε καλά. Γεια σας. Γιατί ο υπουργός δεν το άξιζε δηλαδή να λέγουμε κυρία υπουργού. Ναι, κόρη μου, κυρία μου. Την κόρη κυρία σας, δεν με ρωτήσατε. Λοιπόν, σας λέγω, γίνεται υπουργός και θα σας πάρω. Τώρα δει από που έχουν ξεκινήσει τόσοι γέννες και πόσοι.
Λοιπόν, Σπύρο μου, ήρθε μεγάλη στιγμή. Ήρθε. Είδαμε την γενική πρόβα. Την ώρα που παίζεται η εκπομπή, εσείς ήδη θα έχετε ξεκινήσει. Ναι. Είχαμε κάποιες δυσκολίες στην αρχή. Μου έλεγες ότι το κάθε ένα από τα παιδιά πρέπει να πατάει στους τόνους. Που τις ξεπεράσαμε. Καλώς τις. Όπως βλέπεις, πατάνε στα πόδια τους, πατάνε στους τόνους, είναι έτοιμες για μάχη. Κρυφάκουνε. Μόλις είδα σε ένα δείγμα γραφής της ετοιμότητάς τους, όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Πόσοι από τις πρόβες που μιλήσαμε στο Σκουλικάδο μέχρι σήμερα που γίνεται η γενική πρόβα και ξεκινάτε. Ναι. Σε πρόοδο, σε βαθμία και σταθερή. Mm-hmm. Βαθμία και σταθερή. Αυτές οι δύο λέξεις κλειδιά μέχρι σήμερα. Μέχρι και την πρόβα Generale. Δουλέψαμε ψηλοπράγματα και όλα είναι πλέον έτοιμα. Εγγυόμαστε ότι θα η παράσταση. Θα απολαύσει και μουσικά, όπως απολαύσαμε εμείς στη γενική πρόβα, ο κόσμος. Γιατί είναι musical. Μην ξεχνάς ότι έχει 29 λεπτά καθαρό χρόνο τραγούδι. 29 λεπτά. Είναι ένα musical. Τέλεια. Χώρο, τραγούδι. Κορίτσια, κλείστε τα παράθυρα και μην κρυφακούτε, γιατί έχουμε παράσταση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Βρε αφέντη, ξέρεις πόσα προσόντα χρειάζεται κάποιος για να τον κάνουν υπουργό. Μόρφωση, ναι. Ομολογώ ότι δεν έχω και πολύ. Όχι και μόρφωση. Μου τύχε κάποτε να ειδώ έναν υπουργό που δεν ήξερε να διαβάσει ούτε τον μνημόνιο. Τότε ποια είναι τα προσόντα που μου τσαπουνάς και που εγώ δεν έχω. Υποκρισία. Πανουργία. Μπαμπεσιά. Πρέπει να είσαι σκληρός και απάνθρωπος με τους αδύναμους και δούλος. Αληθή να γίνεσαι μπροστά στους ισχυρούς. Μπάμπη Σιγούρος, είσαστε έτοιμοι. Σας παρακολούθησα στην πρόβα, σας παρακολούθησα στην γενική πρόβα. Ξενοδοχείο Ελλάς, του Κουτρούλιο Γάμος. Ξεκινάμε, είμαστε πανέτοιμοι. Είσαι ικανοποιημένος. Ναι, ναι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είναι μια παράσταση πάρα πολύ ιδιαίτερη. Είναι κάτι που στη Ζάκη του γίνεται για πρώτη φορά, θεωρώ. Και θα πάνε όλα καλά. Την ώρα που η εκπομπή θα παίζει, ήδη εσείς θα έχετε ξεκινήσει την πρώτη παράσταση. Να μου πεις λίγο για τους τηλεθεατές, πότε γράφτηκε το έργο και πώς έχει διασκευαστεί. Ναι, το έργο γράφτηκε το 1845 από τον Αλέξανδρο Ρίζο Λαγκαβή. Έχει γίνει μια ελεύθερη διασκευή πάνω στο κείμενο και έχει προσαρμοστεί στη σημερινή κατάσταση που ζούμε. Ήταν στην καθαρίουσα γράμμενα, έτσι. Ναι. Στην καθαρίουσα, βέβαια. Τώρα είναι στη δημοτική, είναι σε απλή γλώσσα, όμορφη, μια εξαιρετική διασκευή. Ένα κείμενο προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα τη σημερινή. Μιλάει για μνημόνια, μιλάει για. Λίγο, δηλαδή μια μέρα να είχαμε ακόμα, θα είχαμε βάλει και την Κύπρο μέσα. Θεωρώ πως ναι. Αν είχαμε δύο-τρεις μέρες. Δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή, παίζει την παράσταση σήμερα. Αν ήταν να παίζαμε πέντε μέρες μετά, θα το είχαμε βάλει, θα το είχαν εμπεδώσει και ηθοποιοί. Θα είμαστε εντάξει, ναι. Ωραία. Είδα τα χορευτικά, είδα τα τραγούδια, όλα άψογα. Ναι, το κείμενο έχει μία ιδιαιτερότητα. Έχει στοιχεία αριστοφανικά. Ο Ραγκαβής χρησιμοποιεί στοιχεία αριστοφανικά. Υπάρχει χορός, δηλαδή υπάρχει παράβαση. Υπάρχει κυρίως παράβαση, ψευδοπαράβαση. Τα στοιχεία αυτά που συνθέτουν το αρχαίο δράμα. Και υπάρχει και το στοιχείο, το κωμικό έντονο στην παράσταση αυτή. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα περάσει καταπληκτικά με αυτή την παράσταση. Πολύ ωραία σκηνικά, πολύ ωραία ρούχα. Θεωρώ ότι οι συντελεστές έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και ο σκηνογράφος μας και ο ενδυματολόγος και ο μουσικός και η χορογράφος μας. Όλοι όσοι εργάστηκαν για την παράσταση έχουν δώσει το καλύτερο τους σε αυτό και φυσικά και η ομάδα μας που είναι εξαιρετική γιατί τα παιδιά έχουν δώσει παραπάνω από αυτό που μπορούν. Ήταν μια δύσκολη παράσταση. Τους είδα, ήταν απαιτητική και οι ίδιοι στην παράσταση. Είναι απαιτητική η παράσταση. Αλλά ωραία. Πάμε λοιπόν. Πάμε γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Ναι. Παρακαλώ. Εδώ Ακρόπολη, γεια σας, καλή συνέχεια. Μία παράσταση λοιπόν που την ετοίμαζαν όλοι οι συντελεστές επί 6 μήνες, ξεκίνησε πριν από λίγο όπως σας είπα στο Σαρακινάδο και θα διαρκέσουν οι παραστάσεις χωρίς καμία μέρα διακοπή μέχρι 31 Μαρτίου. Θα κάνουμε εδώ ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα στο Ισραήλ σε ένα θέμα που ετοιμάσαμε για να δούμε πόσο αγαπούν οι ξένοι τους Έλληνες καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Πρόσωπα, μέρος δεύτερον, είδαμε τι έγινε τελειώνοντας στον απόϊχο του καναβαλιού μας, είδαμε τι έγινε με την παράσταση του Κουτρούλιο Γάμος που ξεκίνησε πριν από λίγο στο Σαρακινάδο και θα διαρκέσει μέχρι 31 Μαρτίου και θέλω τώρα μαζί να ταξιδέψουμε μέχρι το Ισραήλ όπου πήγαμε τον Γιώργο Νταλάρα, τη Δέσποινα Ολυμπίου και τη Μελίνα Ασλανίδου
και κατέγραψα πώς οι ντόπιοι εκεί αγαπούν τους Έλληνες καλλιτέχνες, πώς τους συμπεριφέρονται, πώς τους σέβονται, πόσο τους αγαπάνε. Όχι μόνο βέβαια τον Γιώργο Νταλάρα, πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες. Να σας θυμίσω ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης παραμένει ο υπαριθμόν ένα τραγουδιστής με πωλήσεις δίσκων στην Τουρκία. Είχε τραγουδήσει και στα τουρκικά ορισμένα τραγούδια. Παραμένει λοιπόν ο υπαριθμόν ένα σε πωλήσεις τραγουδιστής, ξένος τραγουδιστής στην Τουρκία. Και θέλω μαζί να ταξιδέψουμε μέχρι το Ισραήλ και να δούμε τι καταγράψαμε σε αυτό μας το ταξίδι. Δεν είναι λίγοι οι Έλληνες τραγουδιστές που έχουν γίνει ενδάλματα στο εξωτερικό. Ο Στέλιος Καζαντζίδης κρατάει τα σκύπτρα αφού παραμένει ο τραγουδιστής με τις περισσότερες πωλήσεις στην Τουρκία. Αγγέλ με την σεβδιγίν μη μπίλ με την Μεχλετήμ δαγγέλ με την σεβδιγίν μη μπίλ με την Κες γιασίμ εισίλ με την Πίτσ μη μπένι σεβ με την Σόιλε βόιλε Πίτσι μη μπαίνει σεβ με την Σόιλε, μπόιλε Πίτσι μη μπαίνει σεβ με την. Ένας από τους αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες που λατρεύεται στο εξωτερικό είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Κάθε του εμφάνιση προκαλεί δέος και η συμμετοχή του κόσμου είναι συγκλονιστική. Και δεν μιλάμε βέβαια για Έλληνες της Διασποράς, αλλά για ντόπιους θαυμαστές του. Ακολούθησα τον μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή σε μια περιοδία του στο Ισραήλ. Μαζί του ήταν η Δέσποινα Ολυμπίου και η Μελίνα Σλανίδου. Γέμισαν ασφιχτικά το χώρο και δεν έπαψαν να τραγουδούν, να χορεύουν και να χειροκροτούν καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Και στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται και η διεθνής κοινή γνώμη στρέφει και πάλι τα βλέμματά της στη Μέση Ανατολή. Όμως εδώ, απόψε το βράδυ, 3.000 άτομα ήρθαν να ακούσουν τον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδάει για την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών. Κύριε Νταλάρα, δώσατε μια παράσταση σε ένα κοινό που, αν μη τι άλλο, ήταν πολύ θερμό και τραγούδαγε μαζί σας. Τι σημαίνει αυτό? Έχετε ζήσει πολλές καταστάσεις, αλλά σε μια στιγμή ιδιαίτερης κρίσης και πάλι για το Μεσοανατολικό. Τι σημαίνει αυτή η συμμετοχή του κόσμου στη συναυλία σας?
είναι κάτι παραπάνω από μία διαπίστωση ότι για μία ακόμη φορά ένας γνωστός στο Ισραήλ τραγουδιστής από την Ελλάδα, γιατί δεν είμαι ο μόνος γνωστός, είναι πάρα πολύ γνωστοί τραγουδιστές με πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολλά χρόνια. Εδώ, όπως θα έχετε παρατηρήσει, γιατί έχουν αναφερθεί αρκετές φορές σε εκπομπές, στην τηλεόραση, αλλά και σε περιοδικά και σε εφημερίδες, ότι ο λαός, ο εβραϊκός, δείχνει μια μεγάλη αγάπη στο ελληνικό τραγούδι. Αυτή λοιπόν η αγάπη πρέπει να την αναζητήσουμε στις μεγάλες κοινότητες των Εβραίων στην Ελλάδα, από την εποχή ίσως όχι μόνο της πρόσφατης ιστορίας μας, από τον πόλεμο και από τις σχέσεις που δημιούργηκαν μεταξύ ανθρώπων που βοήθησαν τους Εβραίους, πολλές φορές τους έσωσαν να μην φύγουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που δυστυχώς δεν είναι όσες θα έπρεπε να είναι, αλλά πολλές εκατοντάδες χρόνια πριν, όταν μια μεγάλη κοινότητα φεύγοντας από την Ισπανία, γύρω στο 1000, στα τέλη του 15ου αιώνα, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Δηλαδή όλη αυτή η περιοχή δέχτηκε πάρα πολλούς Εβραίους. Πολλοί από τους θεατές όχι μόνο τραγουδούσαν στα ελληνικά, αλλά έκαναν προσπάθεια να μιλήσουν τη γλώσσα μας. Με πολύ αρέσει η Όλγα Νταλάρα, με πολύ αρέσει οι Έλληνες άνθρωποι και αγάπη όλους από την Ελλάδα. Πολύ ωραία φωνή της Γιώργο και αγάπη σε όλους. We welcome Mr. Dalaras here in Tel Aviv. I want to say one thing, that here in Israel we love the Greek music very, very much. We have the same culture in the Mediterranean, in the Middle East, and we like very much the Greek music, and I can say that we love many singers. Mr. Dalaras, I like personally too, Haris Alexiou, and Notis Pakaniakis, and Stalios Kazantzidis, and Stamis Gounidis, and Eleni Vitali, and Anna Vissi, and many, many Greek music. I listen to this music many years, and I hope to visit Greece in Atuna and Saloniki soon. I like Dalaras music. I hear Dalaras music and also Greek music, Kazantzidis and everything, since I very little boy. Yeah, it's from home. Οι Έλληνες καλλιτέχνες, ζώντας το παραλήρημα του κόσμου, συνέχιζαν με περισσότερο κέφι. Χρόνια με τους Έλληνες, αγαπάνε τη μουσική τους, τον τρόπο της ζωής τους, έστω και αν υπάρχουν μερικές διαφορές λόγω κυρίως της θρησκείας. Τι να κάνουμε, οι θρησκείες πάντα ήταν εμπόδιο στη σχέση των ανθρώπων. Δεν είναι ντροπή να το λέμε, πάντα. Και μάλιστα σε αυτόν τον αιώνα είναι τραγικό να αναγνωρίζουμε και να ανακαλύπτουμε και πάλι ότι οι θρησκείες χωρίζουν τους ανθρώπους και τους γεμίζουν πόνο. Και δεν γεμίζουν πόνο μόνο αυτούς τους φανατικούς που επιμένουν στα τερτύπια της κάθε θρησκείας, αλλά γεμίζουν πόνο τον απλό κόσμο, τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους που γίνονται αυτοί, γίνονται η ασπίδα, αν θέλετε, γίνεται ο κυματοθράφτης και όλα σπάνε πάνω τους. Λοιπόν, για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία ότι σήμερα κάνουμε εδώ μια συναυλία με, θα έλεγα, ίσως και με σκεπτικισμό από κάποιους. Έχουμε πολύ καιρό να έρθουμε, περισσότερο από 6 χρόνια. Μερικές φορές εγώ στέκομαι κριτικά απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν, λέω την άποψή μου,
έχω την πολυτέλεια, διατηρώ αυτή την πολυτέλεια να, είμαι, να αισθάνομαι ένας ελεύθερος άνθρωπος και να μιλάω όπως καταλαβαίνω. Εκφράζω τις ίδιες σκέψεις και την ίδια κριτική και στις δύο πλευρές. Πολλές φορές μερικοί καλοθελητές χρησιμοποιούν αυτά που λέω για χρήση δική τους με πολύ περίεργο τρόπο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι εδώ. Καταλαβαίνει, δεν είναι μόνο ότι αγαπάει την ελληνική μουσική, ξέρει και τον στόχο. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στο Ισραήλ? Εγώ ναι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Πώς σου φάνηκε η συμμετοχή του κόσμου? Εγώ νιώσα οικειότητα από την αρχή. Ήταν πάρα πολύ ζεστή από την αρχή και με εμάς και με μένα. Δηλαδή πριν βγω να τραγουδήσω χειροκροτήσανε και αμέσως νιώσα όμορφα. Και νιώθω ότι είμαστε πολύ κοντά. Για τον σκοπό για τον οποίο τραγουδήσατε, θες να μου μιλήσεις λίγο? Ναι, αγγίζει ένα καλλιτέχνη. Ούτως ή άλλως γι' αυτό είμαι και εδώ. Ναι, εννοώ πάνω στη σκηνή πώς σου φάνηκε. Δηλαδή αυτός ο κόσμος είτε πλήρωσε και τα χρήματα θα πάνε σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους. Ναι. Και όλοι έχουμε την εντύπωση στον έξω κόσμο ότι μισούνται. Ναι, γιατί έτσι μου λέγανε σήμερα. Αλλά εγώ ένιωσα ότι έχουν περάσει τα χρόνια της διαμάχης, παρόλο που υπάρχουν κόντρες, και ότι υπάρχει μια ένωση. Ότι οι άνθρωποι δεν πάβουν να είναι άνθρωποι και να αισθάνονται ότι είναι γείτονες, είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν ο ένας με τον άλλον στον ίδιο τόπο και θέλουν να βοηθήσουν. Θα το ξανακάνεις, θα το ξαναχώσουν? Σίγουρα, σίγουρα. Μελίνα, χθες η Κοντολίζα Ράις με τον Μπλερ και με άλλες προσωπικότητες συζήτησαν το Μεσανατολικό, γιατί υπάρχει μια έκρηξη της βίας και πάλι. Εσύ σήμερα, τραγουδώντας μπροστά σε 3.000 άτομα, τι ένιωσες? Εγώ καταρχάς να σου πω ότι σήμερα ένιωσα μια τεράστια αγάπη, οπότε λέξεις όπως η βία, όπως οι διαμάχες, όπως όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα δεν υπήρχαν. Και αυτό θα ευχόμουν και στο λαό αυτόν που συνυπάρχουν διαφορετικές εθνότητες. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι, τέλος πάντων, που πιστεύουν σε διαφορετικούς θεούς. Πιστεύω όμως ότι η ουσία όλη είναι μία, η αγάπη. Και αυτό εύχομαι να μπορέσουν και να το κάνουν πραγματικότητα, να νιώσουν ότι πραγματικά αυτό είναι μόνο για όλους μας και να οδηγηθεί μέσα από την αγάπη η συνύπαρξη των λαών αυτών. Το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Σήμερα το είδα εδώ αυτό να υπάρχει. Αυτό εισέπραξες δηλαδή? Αυτό σήμερα ναι. Από τον κόσμο ναι. Να κάνω μια ερώτηση και στις δύο. Ο κόσμος δεν ήταν Έλληνες που ήταν μέσα, ναι, και τραγούδισαν πάρα πολλά τραγούδια. Εσείς σταματήσατε να τραγουδάτε και τραγούδαγαν μόνοι τους. Πώς σας φάνηκε? Και τραγουδούσαν μάλιστα όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα εβραϊκά. Νομίζω δεσμένα αυτό ήταν απίστευτο. Αυτή είναι και η μαγεία της μουσικής, η ένωση. Ένωση. Δεν έχει σχέση από πού έρχεσαι. Η μουσική ενώνει και πολλές φορές ακούμε ένα τραγούδι που δεν καταλαβαίνουμε τα λόγια, αλλά νιώθουμε συγκίνηση. Και αυτή είναι η μαγεία της μουσικής. Αγόρασαν ένα εισιτήριο και τα χρήματα αυτά, ακριβώς, ξέρουν ότι πάνε σε παιδάκια του Ισραήλ και σε παιδάκια των Παλαιστινίων. Ακριβώς. Και ενώ ο έξω κόσμος πιστεύει ότι υπάρχει μίσος μεταξύ τους, βλέπουμε ότι πολλοί μιλάνε ελληνικά και όταν τους ρωτήσαμε από πού τα ξέρουν, μας είπαν από το τραγούδι. Έτσι είναι. Αυτό είναι και το παρήγορο σε αυτή την υπόθεση. Εγώ είμαι εδώ γιατί πιστεύω ότι στο Ισραήλ υπάρχει πολύ μεγάλο ρεύμα δημοκρατικό. Δεν πρέπει να σταματάμε μόνο σε αυτά τα μελανά σημεία που βλέπουμε και ξέρουμε. Η κριτική που όποιοι ασκούνε, δεν ξέρω οι άλλοι πώς το κάνουν, εγώ πάντως το κάνω, όχι έχοντας στόχο τον εβραϊκό λαό, τον λαό του Ισραήλ, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι που ήρθαν από κάθε γωνιά της γης και παλεύουνε. Παλεύουνε και πολλές φορές είναι θύματα και της τυφλής βίας, μαζεύουν τα παιδιά τους από τους δρόμους
και το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι δύο παρατάξεις. Δεν μπορούμε να λύσουμε εμείς πρόβλημα ούτε με τα τραγούδια μας, ούτε με τις συζητήσεις μας τώρα που κάνουμε, ούτε στα καφενεία. Ένα πρόβλημα που ισχύει εδώ και 1000 χρόνια, ίσως και περισσότερο από 1000 χρόνια. Το πρόβλημα αυτό που έχει αυτός ο λαός με τους γειτονικούς του λαούς δεν είναι σημερινό το πρόβλημα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλες και οι μεγάλες δυνάμεις προσπάθησαν να το λύσουν και το κάνουν χειρότερο. Αυτή δε τη φορά που επενέβησαν με αυτόν τον περίεργο τρόπο, δίχασαν και τον Παλαιστινιακό λαό στα δύο και τώρα το πρόβλημα οξύνεται. Λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να εξαφανίσει τον άλλο. Ο δρόμος είναι μονόδρομος. Είναι ο δρόμος της προσέγγισης, της συγκατάβασης και της ειρήνης. Υπάρχουν άνθρωποι που το καταλαβαίνουν. Και είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι εδώ πιο πολλοί κόσμος θέλει να ζήσει με τους Παλαιστινίους. Μπορεί να ζήσει με τους Παλαιστινίους. Άλλοι είναι αυτοί που κινούν τα νήματα και η κριτική στρέφεται σε αυτούς. Όχι στον κόσμο, κυρίως στους υπεύθυνους, στους ηγέτες. Οι οποίοι δημιουργούν τα προβλήματα που δημιουργούν. Μην ξεχνάτε, μην πάμε μακριά, έχουμε και εμείς τα ίδια με τον τουρκικό λαό. Που έχουμε τόσες υποτίθεται αντιθέσεις, αλλά όταν είμαστε κοντά, βλέπουμε πόσο πολύ ταιριάζουμε και πόσα πολλά κοινά έχουμε. Άλλοι θέλουν να μας βάζουν να πληρώνουμε λεφτά αντί να τα κάνουμε σχολεία και περίθαλψη, να τα δίνουμε στα όπλα. Το ίδιο παθαίνουν και τούτοι εδώ. Λοιπόν, ήρθαν όμως εδώ με γνώση βαθιά ότι αυτή τη στιγμή γιατροί Άραβες, γιατροί Παλαιστίνοι, γιατροί Ισραηλίτες μαζεύουν χρήματα και μέσα από αυτές τις συναυλίες αλλά και από άλλες είδους εκδηλώσεις και περιθάλπτουν παιδιά και από τις δύο μεριές. Έχετε ζήσει, μπορεί να πει κάποιος, τα πάντα. Όμως θα σας μεταφέρω μία εικόνα και θέλω να μου τη σχολιάσετε σαν να βγαίνετε πρώτη φορά να τραγουδήσετε σε κοινό. Ήρθε εδώ ένα ζευγάρι από τα Κιμπούτς στη Λωρίδα της Γάζας για να ακούσει τον Γιώργο Νταλάρα και να φύγει μέσα στη νύχτα και να γυρίσει στη Λωρίδα της Γάζας για την οποία ο Μπλερ με την Κοντολίζα Ράις όλες αυτές τις μέρες συζητούν διότι υπάρχει μια κρίση. Πώς νιώθετε ξέροντας ότι κάτω εκεί είναι ένα ζευγάρι Ισραηλινών που ήρθε από τη Λωρίδα της Γάζας να σας ακούσει? Όλη αυτή τη διαδρομή, όλα αυτά τα χρόνια, η μουσική με έχει ξαφνιάσει πάρα πολλές φορές. Και ένα από τα ελαττώματά μου είναι ότι παίρνω τη μουσική πολύ σοβαρά. Και πολλές φορές γι' αυτό δημιουργώ και αυτές τις, να τις πω, αντιπάθειες. Εσείς τις ξέρετε γιατί τις ζείτε, θα ακούτε. Παίρνω πολύ σοβαρά τη μουσική γιατί η μουσική είναι σοβαρό πράγμα και το τραγούδι. Είναι μια μορφή τέχνης, πολύ άμεση. Μια μορφή επικοινωνίας με τους ανθρώπους σε ένα βαθύτερο επίπεδο, θα έλεγε κανείς μεταφυσικό. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι που λέτε έρχονται γιατί νιώθουν ότι μπορούν να απλώσουν το χέρι και να κουμπίσουν το χέρι κάποιου άλλου, που αυτό το χέρι δεν είναι απλά ένα χάδι, είναι μια δύναμη που τους κάνει να νιώθουν ότι η αυριανή μέρα μπορεί να είναι καλύτερη. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε ότι δεν πρέπει να μεταχειριζόμαστε τη μουσική σαν να είναι ένα τυποτένιο θέμα της καθημερινότητας. Δεν ήταν ποτέ έτσι το τραγούδι. Γι' αυτό με βλέπετε καμιά φορά να είμαι αυστηρός, πρώτα με τον εαυτό μου και ύστερα και με τους άλλους. Η μουσική λοιπόν έχει αυτή τη δύναμη που είδατε. Και δεν είναι η μόνη φορά. Το έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Κάποια στιγμή, αν έχουμε χρόνο, θα σας πω τι έχω ζήσει στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη από Έλληνες ή στη Τζάλκα, ξέρετε που είναι, στη Γεωργία. Τι ακριβώς σημαίνει η μουσική και το ελληνικό τραγούδι, ιδιαίτερα το ελληνικό τραγούδι που στηρίχτηκε πάνω σε έναν βαρύ και ακριβό ποιητικό λόγο. Πώς λοιπόν να μην μαθαίνουν ελληνικά? Μαθαίνουν ελληνικά γιατί τους κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν τραγούδια σε μια γωνιά της γης που λένε τόσο σημαντικά πράγματα. Τα τραγούδια μας λένε πολύ σημαντικά πράγματα και αυτό είναι σπουδαίο. Εμείς είμαστε οι μεταφορείς και είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Είναι στιγμές που η Ελλάδα σε κάνει περήφανο πιο πολύ έξω από τα σύνορά της και αυτό το αισθάνεσαι κάθε φορά που εισπράττει την αγάπη του κόσμου για ό,τι ελληνικό αποθεώνουν. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που συμπεριφέρονται στους Έλληνες καλλιτέχνες, όχι μόνο στο Ισραήλ, στην Τουρκία ή στην Κύπρο, σε πολλά μέρη, γιατί μιλάμε για ντόπιους, δεν μιλάμε για Έλληνες του εξωτερικού. Δεν μιλάμε για τον ελληνισμό της Αυστραλίας ή της Αμερικής που αποθεώνει κάθε Έλληνα καλλιτέχνη που βγαίνει έξω, αλλά είναι η αγάπη των ξένων για τους Έλληνες τραγουδιστές. Αξιοσημείρη, θα δούμε πολλές τέτοιες αποστολές σε επόμενες εκπομπές. Να σας ευχαριστήσω που και απόψε ήσασταν συνεπείς στο ραντεβού με τα πρόσωπα. Να θυμίσω ότι η εκπομπή επαναλαμβάνεται την Κυριακή στις 11 το βράδυ και κάθε Τρίτη στις 8.30 το πρωί στα πλαίσια της αναβάθμισης του πρωινού προγράμματος που θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε το πρωινό πρόγραμμα του Ionian Channel να είναι ζωντανό, να δείχνει επαναλήψεις των εκπομπών ολόκληρης της εβδομάδας. Με αυτή την έννοια είμαστε συνέχεια κοντά σας. Σας δίνω ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή, λίγο μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian Channel, περίπου στις 10 η ώρα. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Γεια σας. We don't need no God's control. No dark sarcasm in the clouds.